Ο κ. Πετσίτης, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε εμείς κατόπιν εορτής, εμφανίστηκε ως την πρώτη περίοδο ως άνθρωπος του Μεγάλου Μαξίμου και στενός συνεργάτη του Νίκου Παπά. Εσείς τον γνωρίζατε. Εγώ έχω πει δημόσια αμέσως ότι η εικόνα που είχα του προσώπου αυτού ήταν περίπου του αχθοφόρου του κυρίου Παπά. Άρα για δουλειές δεν ξέρατε. Όχι, είναι αδιανόητο να αυτά τα οποία εμφανίζονται, ότι ένας άνθρωπος ξαφνικά εκτινάχθηκε ελαίως σχέσεων με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Παπά, διότι δεν είναι μόνο με τον κύριο Παπά οι σχέσεις του. Εδώ δημοσιεύονταν οι προγνώσεις του για τα αποτελέσματα των εκλογών σε ένα πολύ στενό κύκλο προσώπων, εκ των οποίων όλοι είναι υπουργοί. Ο κ. Λαμπουράρης έχει φωτογραφηθεί μαζί του, μαζί με τον Πρωθυπουργό. Εγώ λέω το εξής, ότι όταν στο πρόσωπο αυτό που λέγεται Πετσίτης, και εγώ τον ήξερα ως οδηγό παρατρεχάμενο, ο αχθοφόρο του Παπά, δεν ήξερα καν το επώνυμό του. Όταν στο πρόσωπο αυτό καταγράφεται μια τέτοια περιουσιακή εκτείναξη, μόνο και μόνο επειδή συνδέεται με την κυβέρνηση, αυτό άγησε συμπεράσματα εξαιρετικά σοβαρά για την κυβέρνηση. Διότι αν ο τελευταίος τροχός της αμάξης έχει τέτοια περιουσιακή ωφέλεια και βεβαίως έχει και την ευήθεια να την επιδεικνύει, είναι βέβαιο ότι η περιουσιακή ωφέλεια και τα ωφελήματα που υπάρχουν στους καθεαυτό ενεργούς κυβερνητικά είναι πολλαπλάσια. Είναι μόνο συμπέρασμα αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Είναι συμπέρασμά σας. Ναι, είναι λογικό συμπέρασμα, είναι λογικό το οποίο συμπέρασμα. Εγώ θα το διερευνούσα αν ήμουν εισαγγελέας. Μάλιστα. Έχει γίνει ερωτήσεις. Επειδή λέγατε αυτά πριν, την Οβάρτης τη θεωρείτε μια στημένη υπόθεση με την εμπειρία σας? Έχω τοποθετήθηκα για την Οβάρτης από πέρσι το Φλεβάρι, όταν την ημέρα του Μεγάλου Συλλαλητηρίου για την Μακεδονία, άρον-άρον, ανασύρθηκε η υπόθεση Νοβάρτης με καταθέσεις μαρτύρων οι οποίες λαμβάνονταν την Κυριακή του Συλλαλητηρίου και με προκλητικές συνολικά μεθοδεύσεις. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Η Νοβάρτης είναι υπαρκτό σκάνδαλο. Ο τρόπος με τον οποίο εργαλειοποιείται με έλεγχο της δικαιοσύνης και με παρέμβαση πολιτική της δικαιοσύνης και της εισαγγελίας διαφθοράς, είναι διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα πρώτον κατακριμνίζει κάθε κύρος της δικαστικής διερεύνησης, που σημαίνει ότι θα υπονομεύσει την απόδοση δικαιοσύνης και την απονομή δικαιοσύνης, και δεύτερον απονομιμοποιεί τις ενέργειες που γίνονται. Εγώ θα ήθελα να το πω πολύ καθαρά. Γιατί ξέρετε, αυτή είναι πάντοτε η διαδρομή μου. Εγώ θέλω να διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα. Και τα παλιά και τα καινούργια. Και τα παλιά και τα καινούργια. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, για να μην διερευνηθούν τα καινούργια, ξεθάβει τα παλιά που πρέπει, ναι, να διερευνηθούν, αλλά να διερευνηθούν, όχι να χρησιμοποιηθούν εκβιαστικά για πολιτικές σκοπιμότητες.